Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ναυτιλία έχει καθιερώσει την Κύπρο ως ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα στον παγκόσμιο χάρτη. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τον κύριο Θωμά Καζάκο, Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Επιμελητηρίου Ναυτιλίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλή χρονιά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και επιτρέψτε μου, που ήδη προλόγιζα ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο και τεράστιο κεφάλαιο το θέμα της ναυτιλίας. Συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο Κυπριακό ΑΕΠ. Και αυτά είναι μόνο μερικά από όλα όσα θα συζητήσουμε. Θα προτείνω να δούμε μαζί με τους φίλους τηλεθεατές ένα βίντεο που θα μας βάλει στον κόσμο της ναυτιλίας και θα εισάξει την συζήτησή μας πιο εύκολα, κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ. Να δούμε το βίντεο. At a time when the world stopped, ships kept moving. People still shot, ships kept on proving. The volume of trade that's moved by sea, 90% of trade, actually. Crops that are weighed, cars that are sprayed, and it's easy to see the impact this makes. Fruit and vegetables, toys and collectibles, wheats and grains, the blood in the veins. Like to land, a farmer is, ships are to the sea. And if the world is the heart, ships are the arteries, which stock the pharmacies, move essential commodities. So there's a lot at stake across these seas. Without these routes, half the world would starve, while the other half would freeze. Without these bright colored containers, the four walls in our house that contain us would be empty. The books we read, the animal feed, the oil we need, the global lives that we lead. No oil, no cars, no essential spare parts. The sea's version of stars, those flickering lights on the horizon, by moon and by sun, but the journey is never done. As a supertanker proves, the distance it moves is equivalent to three times around this earth a year. And we are served by over 61,000 ships. The things we buy, the things that shops sell, the 1.7 million seafarers, it's more than just engines that propel this industry. And it's easy to see that a lot is owed to the people that load. 6,000 ports worldwide, but it's not all plain sailing. It's rough seas and piracy warnings and the change that this inevitably causes. The sea covers 70% of our planet, so you can see why we need to plan it. A global community of knowledge and passion. From salt and sugar to the latest fashion, our ships keep moving products we love using. Ships make the world go. They help trade flow and let business grow. Κύριε Καζάκο, μήπως η ναυτιλία είναι στην καθημερινότητά μας και ως απλοί πολίτες δεν το συνειδητοποιούμε? Τι σημαίνει η ναυτιλία για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά? Ακριβώς, η ναυτιλία είναι ίσως η πιο, αν όχι πλέον, από τις πιο παγκοσμιοποιημένες βιομηχανίες που υπάρχουν στον κόσμο. Αν αντιληφθούμε ότι 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινεί δια θαλάσσης και ιδιαίτερα σε μια θαλασσόβρεχτη χώρα όπως είναι η Κύπρος, που είναι 94% περίπου όλων των προϊόντων, είτε καθημερινότητας είτε άμεσης ανάγκης, εισάγονται, μετακινούνται δια θαλάσσης, τότε θα αντιληφθούμε το εύρος της καθημερινότητας, τι σημαίνει ναυτιλία για τον καθένα από εμάς. Ό,τι φοράμε, ό,τι καταναλώνουμε, ό,τι χρησιμοποιούμε, μεταφέρεται στη χώρα σας, στη χώρα μας, δια θαλάσσης. Όπως είδατε και στο βίντεο, εμείς της ναυτιλίας λέμε ότι αν ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος για κάποιο λόγο αναγκαστεί να πάψει να εργάζεται για τρεις εργάσιμες μέρες, ο μισός πλανήτης θα στερηθεί των βασικών καθημερινών αναγκών και άλλος μισός δεν θα έχει τις ανάγκες που χρησιμοποιούνται κάθε μέρα από το πετρέλαιο διακίνησης, ιατρικές προμήθειες, σιτάρινγκ, διθάρρυνση σίδερων, όλα αυτά. Εφοδιαστική αλυσίδα θα τα πιάσει όλα. Όλο το διαπηρεωτικό εμπόριο γίνεται δια θαλάσσης. Άρα γι' αυτόν τον λόγο και ίσως εμείς σαν νησιώτικη χώρα θα έπρεπε με 10.500 χρόνια ναυτικής ιστορίας φυσικά, θα έπρεπε να είχαμε ακόμα μια καλύτερη αντίληψη τι σημαίνει ναυτιλία για μας, για την καθημερινότητά μας. Δεν την έχουμε όμως. Σας έχει προβληματίσει ποτέ? Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, εμείς τα 33 τόσα χρόνια ύπαρξης μας, ένας από τους μόνιμους στόχους είναι η συνεχής ενημέρωση τόσο φυσικά των σωμάτων λήψης αποφάσεις που επηρεάζουν τη δική μας δραστηριότητα, αλλά φυσικά και του ευρύτερου κοινού. Ελευθεσπιστώ στην πορεία της συζήτησης μας απόψε, μας δοθεί ευκαιρία να δείξουμε και εμείς πώς μεταφέρουμε την ενημέρωση αυτή τόσο προς τον απλό πολίτη, αλλά και ιδιαίτερα στη νέα γενιά,
που να νιώθει ότι αυτή η βιομηχανία είναι μια προσοδοφόρα βιομηχανία που έχει μέλλον και φυσικά. Και θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες. Θα ήθελα να τα δούμε όλα αυτά. Και μάλιστα προοπτικές περαιτέρω ανέλυξης σε μια αμοιγώς παγκοσμιακή βιομηχανία που μπορεί να εργαστεί και στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως. Και το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι ως νησιώτες θα έπρεπε ή θα ήθελα, θα φανταζόταν κανείς ότι αυτό το αίσθημα της ναυτιλίας θα ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένο. Θα το δούμε στην πορεία, αν έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε και γιατί ίσως δεν νιώθουμε ακόμη και στα σπορ, στα αθλήματα δηλαδή τα θαλάσσια, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη ανάπτυξη και εκεί. Είναι μεγάλη συζήτηση όμως. Τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κυπριακή ναυτιλία έχει πολύ σημαντική συνεισφορά. Φυσικό και στην κυπριακή οικονομία. 11ος στόλος παγκοσμίως, 3ος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όντως, η κυπριακή σημαία, ο κυπριακός στόλος, παραμένει εδώ και αρκετά χρόνια στην 11η παγκόσμια θέση και την 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, η Κύπρος, πέραν από του μεγάλου στόλου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, που θεωρείται η ναυτιλιακή Μητρόπολη της Κύπρου, το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη κατά παρασάγκας και το 3ο παγκοσμίως. Άρα η Κύπρος μας, στα επίπεδο τόσο ευρύτητας χώρου αλλά και μεγέθους οικονομικών, στον τομέα της ναυτιλίας θεωρείται μια από τις πολύ μεγάλες και σημαντικές δυνάμεις. Αν αντιληφθούμε ότι η Κύπρος εκπροσωπεί σαν στόλος το 20% του Ευρωπαϊκού Στόλου, μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι η Κύπρος φιλοξενεί στην Κύπρο με βάση λειτουργίας δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες που διαχειρίζονται στον κόσμο, που έχουν τις βασικές γραφεία του στην Κύπρο και μια τρίτη που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στην Κύπρο, τότε αυτόματα είναι ότι αντιλαμβάνεται κάποιος το εύρος της δημιουργίας της υποδομής που χτίστηκε τα τελευταία τουλάχιστον 55-60 χρόνια. Διότι η ναυτιλία μπορεί να έχει χιλιάδες χρόνια ναυτική ιστορία, αλλά η σύγχρονη μορφή της εμπορικής ναυτιλίας άρχισε να υφίσταται από το 1963 με την ίδρυση του νεολογίου και μετά. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η πορεία και ποια ήταν τα σημεία που δυσκόλεψαν την εξέλιξή της? Σήμερα χαιρόμαστε αυτές τις θέσεις και απολαμβάνουμε τους καρπούς, αν θέλετε, των κόπων πολλών ετών. Σημεία αγκάθια ή και σημεία επιτυχίες αυτή την πορεία ποια ήταν? Ωραία. Πιστεύω η πρώτος σταθμός στην ιστορία της κυπριακής ναυτιλίας, όπως έχω αναφέρει, είναι η ίδρυση του νεολογίου, που είχε γίνει στην κατεχόμενη Αμόχωστο και μετέπειτα μετεξελίχθηκε φυσικά στην πορεία που έχουμε σήμερα βάσει κάποιων σταθμών. Ο πρώτος σταθμός ήταν η ίδρυση του νεολογίου και σιγά σιγά η πρόσληψη ατόμων στο τότε τμήμα εμπορικής ναυτιλίας για να μπορεί να ελέγχει τα πλοία από κυπριακή σημαία που υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις τόσο σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και ασφάλειας, ούτως ώστε τόσο τα πλοία μας να είναι ασφαλή και μην ξεχνούμε κάτι βασικό. Πλοίων υπό κυπριακή σημαία είναι η επέκταση της κυπριακής επικράτειας. Αστειευόμενος πολλές φορές με τους φίλους του Υπουργείου Εξωτερικών, εμείς λέμε ότι η ναυτιλία είναι ίσως οι πιο ακίνητοι πρεσβευτές της δημοκρατίας. Γιατί αν έχουμε έναν αριθμό πρεσβειών στον κόσμο που κάνουν εξαιρετική δουλειά φυσικά, το πλοίο υπό κυπριακής σημαίας είναι η πρώτη διεθνής αναγνώρισης της πολιτικής ύπαρξης της χώρας. Για να καταπλέψει ένα πλοίο, όχι στα λιμάνια, στα χωρικά ή οποιασδήποτε άλλη χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να τύχει αναγνώριση η σημαία που φέρει το πλοίο. Για να είναι, αν θέλετε, αποδεκτή, πρέπει και τα επίπεδα λειτουργίας του σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος να είναι σε αυτόν τον επίπεδο. Άρα, αρχικά η κυπριακή σημαία είχε λόγω της περιορισμένου αριθμού τόσων επιθεωρητών στα πλοία που μπορούσαν να ελέγχουν, είχε μικρή ανάπτυξη. Σταδιακά φυσικά άρχισε να αναπτύσσεται και ο βασικός σταθμός, θα έλεγα, ήταν στη δεκαετία του 80 και μετά, που πήραμε μια βασική, αν θέλετε, ανάπτυξη. Πρωτίστως για την υιοθέτηση και ενός πολύ ελκυστικού, ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος που είχε υιοθετηθεί και το ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο που ακόμα και σήμερα το έχουμε με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως μία από τις μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το εφαρμόζει, είναι η πολιτική του ανοιχτού νεολογίου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να είσαι Κύπριος αυτόχθονος κάτοικος για να εγγράψεις πλοίο στη δημοκρατία. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή ένας Κύπριος, ένας Άγγλος, ένας Ισπανός, Ιάπωνας, Αμερικάνος. Και αυτή η πορεία προσέλκυσε στην Κύπρο ή στο κυπριακό νεολόγιο περισσότερο πολλούς πλειοκτήτες που είχαν γράψει πλοία.
Με την ραγδαία ανάπτυξη όμως θα έπρεπε... Ήταν δύσκολο να δοθεί αυτή η εξαίρεση, ήτανε. Όχι, στην αυτό υπήρχε από το 1963 μέχρι και την ένταξη της Κύπρου που επισημοποιήθηκε. Mm-hmm. Ο αγώνας για την Αγία ήταν η πρώτη, αν θέλετε, σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έτυχε επίσημης αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πράγματι ένας μεγάλος αγώνας. Και θα ήθελα εδώ να δώσω ίσως ο δεύτερος σταθμός, θα ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που επισημοποιήθηκε πρωτίστως η αναγνώριση του καθεστώτος του Ανοιχτού Ιουλίου, αλλά φυσικά και η υπόλοιπη υποδομή που είχε χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Με επιστέγασμα την έγκριση του νέου εξειδικευμένου φορολογικού ναυτιλιακού συστήματος της Κύπρου, που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή από το 2004 με έγκριση το 2010 και επαναέγκριση το 2019, που αυτό ήταν, αν θέλετε, και η επισφράγηση της βιωσιμότητας της φυσικής παραμονής ναυτιλιακού τουρισμού στην Κύπρο. Η δύναμη της ναυτιλίας, κύριε Κανάρη, είναι η φυσική παρουσία του τουρισμού στην Κύπρο. Αυτό δίνει την αξιοπιστία τόσο σε θέματα ελέγχου από τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Η Λιβερία, παραδείγματος χάρη, είναι ένα από τα καλύτερα, αν θέλετε, αριθμό σκαφών από τα πιο μεγάλα νεολόγια στον κόσμο, που λειτουργεί με έναν αξιοθαύμαστο σύστημα λειτουργίας, τα πάντα μηχανογραφημένα, μπορείς να εγγράψεις, να διαγράψεις πλοίον από το κινητό σου, διότι όλα αυτά έχουν δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία στην Αμερική, που κάνει όλες τις υπηρεσίες αυτές και πληρώνει στη χώρα ένα μικρό αντίτυπο από την πλευρά των υπηρεσιών. Στη Λιβερία όμως είναι μια εμπόλεμη χώρα στην Αφρική, εδώ και 20-25 χρόνια, και δεν υπάρχει καμιά φυσική παρουσία ναυτιλίας στη χώρα. Στην Κύπρο, και εδώ ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που επίσαμε τρεις διαδοχικούς Ευρωπαίους Επιτρόπους Μεταφορών που ήρθαν κατά τη διάρκεια της συνταξιακής πορείας. Μαζί φυσικά πάντοτε και να δώσω τα πλήρη εύσημα στην ναυτιλιακή μας διοίκηση. Τότε ήταν το Τμήμα Ναυτιλίας με το Υπουργείο Μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια φυσικά το Υφυπουργείο Ναυτιλίας το δικό μας. Φέραμε τρεις λοιπόν επιτρόπους μεταφορών στην Κύπρο και τους παίρναμε στις εταιρείες μέλη μας μεσημέρι για να δούμε ότι στην Κύπρο υπάρχει φυσική παρουσία ατόμων, εταιριών, υποδομήν και αυτό είναι ένας από τους βασικότερους πιστικούς λόγους που δώσαμε ότι η Κύπρος δεν είναι έναν φάντομας. Είναι μια φυσική παρουσία που υπάρχει και η φυσική των ατόμων, της τεχνολογίας και φυσικά η οικονομική στήριξη προς το κράτος. Άρα, τα αστική σταθμή ανάπτυξη ήταν ήδη στο νεολογείο του 1963, η ανάπτυξη του νεολογείου με την υιοθέτηση του ανοιχτού νεολογείου και η επισημοποίηση που πιστεύω είναι μια πολύ βιώσιμη πολιτική που ακολουθήθηκε. Ούτως ώστε η ναυτιλία να έχει στέρες βάσεις και αποδείχτηκε αυτόν περίτρανα σε όλες τις οικονομικές αναπαμπούλες που περάσαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και περνάμε και τώρα, αλλά πριν πάμε στα της πανδημίας, μιλήσατε για τα σημεία που επιστέγασαν την επιτυχία, μια καλή πορεία. Στα αρνητικά είναι το εμπάρκο της Τουρκίας σε πλοία με κυπριακή σημαία ήταν και εξακολουθεί να είναι από τα μεγαλύτερα αγκάθια μας. Το τουρκικό εμπάρκο, δηλαδή απαγόρευση κατάπλου πλοίων υπό κυπριακή σημαία, αλλά οτιδήποτε πλοίο που να έχει σχέση με την Κύπρο, είτε πλοίο προσέγγισε τα κυπριακά λιμάνια πριν ή μετά την άφιξη στα τουρκικά λιμάνια, είτε η εταιρεία να έχει εγγραφεί στην Κύπρο, είτε το πλοίο να τη είχαν διαχείριση από πλοίο, είναι όντως η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού νεολογίου και τον Κυπριακό Λιμανιό. Να θυμίσω ότι το εμπάρκο υιοθετήθηκε το 1987, προηγουμένως επιτρέπεται. Και έχουμε δει ότι όντως έχει επιφέρει μια καθυστέρηση στην αύξηση των αριθμών πλοίων που κερδίζει. Γιατί δυστυχώς η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός χώρος, όπου και εισάγουν και εξάγουν μεγάλων αριθμών. Όντως είναι ένα πρόβλημα που αφορά πρωτίστως, επαναλαμβάνω, την Κυπριακή Σημαία και τα Κυπριακά Λιμάνια. Εμείς, σαν ιδιώτες εκπρόσωποι της βιομηχανίας, πάντοτε φυσικά υπάρχει και ηθική και επαγγελματική υποχρέωση και πρόθεση για τη χρησιμοποίηση της Κυπριακής Σημείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αλλά είναι όντως ένα πρόβλημα που πάντα εμείς, παρόλο που δεν είμαστε κρατική αρχή, σε όποιες επαφές έχουμε, είτε με τις αντίστοιχες ενώσεις στις οποίες συμμετέχουμε στην Ευρώπη και διεθνώς, το εγείρουμε σαν πρώτη στο θέμα. Πριν έρθω εδώ απόψε για την εγγραφή, είχαμε να αποστείλει ξανά μνημόνιο στους συναδέλφους ανταγωνιστές μας στην Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, όπου ζητούμε ακόμα μια φορά να γερθεί το θέμα. Γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Κυπριακή ναυτιλία. Βεβαίως. Αφορά την Ευρωπαϊκή ναυτιλία και την παγκόσμια. Και την παγκόσμια, βέβαια. Και αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια απεικόνιση της Κυπριακής ναυτιλίας. Όταν λέμε Κυπριακή σημαία, για να είμαστε και ειλικρινείς και περήφανοι γι' αυτό, όταν μιλάμε για διεθνή βιομηχανία, με την εφαρμογή της αρχής του ανοιχτού νεολογίου, 40%
του Κυπριακού Στόλου ανήκει σε Ελλαδίτες πλειοκτήτες. Mm-hmm. 20% σε γερμανικά οικονομικά σύνορα που έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 10% περίπου στους Κύπριους, της Κύπρου και της Διασποράς και άλλα μικρά ποσοστά που είναι όσοι επιτοπλίζουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Συμφρόντο. Άρα όταν μιλάμε για κυπριακή σημαία και εμείς το γύρω με το θέμα στα ευρωπαϊκά σώματα, λέμε δεν είναι θέμα διακρατικό μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Μιλάμε για τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη, που το 90% ανήκει σε ευρωπαϊκά οικονομικά σύμφωνα εκτός των κυπριακών αυτόχθονων συμφρόντων. Άρα η άρση του εμπάρκου αφορά άμεσα, επηρεάζει αρνητικά άμεσα και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ποια είναι η στάση που παίρνετε? Κατανόηση προφανώς και παίρνετε, αλλά μπορεί η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά φόρα να ασκήσουν την όποια πίεση για την αλλαγή αυτών των δεδομένων? Επαναλαμβάνω, η δική μας θέση σαν ιδιώτες και διαχρονικά έχουμε συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες που οργάνωσε είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε το Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς βάζουμε παραδείγματα ότι επηρεαζόμαστε σαν Ευρωπαίοι πλειοκτήτες από αυτήν την μονόπλευρη παράνομη απαγόρευση κατά πλοίων. Το θέμα αυτό έχει προσεγγιστεί από δύο προσβάσεις. Ναι. Η μία είναι στα πλαίσια είτε της εντάξεως της Τουρκίας ή προσφάτως στην ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ίσως η μοναδική πορεία. Και η δεύτερη φυσικά είναι σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σαν μέρος της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. Θεωρώ ότι για μας είναι θέμα αρχής, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμείς, σαν ιδιώτες, το καθήκον μας προς την πατρίδα και τη σημαία το επιτελούμε διαχρονικά. Και πιστεύω και το κράτος, με την αγαστή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας, γίνεται μια συνεργασία προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της πολιτικής πραγματικότητας των γείτονων χώρων της Τουρκίας. Προφανώς είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί η καλύτερη λύση. Είπατε πριν, μιλήσατε για φουρτούνες και το έχετε πει και στο παρελθόν ότι μιλήσουμε με ναυτικούς όρους. Η ναυτιλία, είπατε, ξέρει να τραβάει κουπί και ξέρει να περνάει και τις φουρτούνες. Η πανδημία είναι μία φουρτούνα η οποία δεν λέει να κοπάσει. Έχει πλήξει την ναυτιλία γενικότερα και αν έχει πλήξει και την κυπριακή? Όπως είχα αναφέρει στην αρχή, η ναυτιλία είναι ο οικονομικός αιμοδότης του παγκόσμιου εμπορίου. Όταν παρουσιάστηκε η τελευταία μορφή της πανδημίας από τον Νοέμβριο του 2019 στην Κίνα, η πρώτη βιομηχανία που επηρεάστηκε ήταν η ναυτιλία. Γιατί η Κίνα είχε κλείσει τα λιμάνια της και έτσι όντως υπήρχαν τεράστιες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση νοπλίων και ακόμα πολύ πιο δύσκολες στο θέμα μετακίνησης των ναυτικών. Mm-hmm. Όμως γρήγορα η ναυτιλία στα αντανακλαστικά που είχε αποκτήσει είναι από τα παλαιότερα επαγγέλματα που χρησιμοποιείται η ανθρωπότητα. Και έτσι με τη συνεργασία μεταξύ τόσων ιδιωτών, από συνδέσμων όπως είμαστε εμείς, αλλά και με τις διάφορες κρατικές αρχές, κατέστη δυνατόν και εδώ να δώσω και τα εύσημα και στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου από τις πρώτες χώρες που ανέδειξαν τη σημαντική σημασία των ναυτικών μας, που είναι οι αφανοί ήρωες. Μου είπατε στην αρχή ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος. Αυτούς δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ότι αυτά τα άτομα που ταξιδεύουν νυχθημερών σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών για να μεταφέρουν ό,τι εμείς χρειαζόμαστε. Και εργάζονται και διαβιούν στα πλοία. Άρα η ανάγκη προτεραιότητα εξυπηρέτησης τόσο στην αναπλήρωση πληρωμάτων, αλλά και μετέπειτα στην ανάγκη εμβολιασμού για να προστατευτούν αυτά τα άτομα και να συνεχίσουν αυτή την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα στην καθημερινότητα μας, είναι τα κύρια στιγμή τα οποία είχαμε γύρει. Η Κύπρος, όπως και μερικές άλλες χώρες, είχαν αναλύσει. Πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Ναι, η Κύπρος, προς πίστοση και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, είχαν φροντίσει να αναγνωριστούν οι ναυτικοί σαν ουσιώδη υπηρεσία για να μπορούν να συνεχίσουν και να παρέχουν. Δυστυχώς όμως, σε παγκόσμια βάση, έχουμε τεράστια προβλήματα σε θέματα διακίνησης των ναυτικών, με περιορισμούς που επιβάλλουν διάφορες χώρες. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι ο εμβολιασμός. Δηλαδή, να αντιληφθούμε ότι αν εμείς θέλουμε κάποια διαστήματα να πάρουμε την πρώτη ή τη δεύτερη δόση, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για ένα πλοίο να πηγαίνει στον ίδιο χώρο ή σε άλλο χώρο για να τύχει. Άρα, ο επηρεασμός της ναυτιλίας ήταν πρωτίστως στα αρχικά στάδια για την εξυπηρέτηση των πλοίων και φυσικά των ναυτικών. Αμέσως όμως πολύ γρήγορα από τον Απρίλιο του 2020 η ναυτιλία συνέχισε να τραβά κουπί ασταμάτητα και αν θυμάστε όλα τα εφοδιαστικά στοιχεία τόσο σε ιατρικές προμήθειες σε όλα ήταν μέσω θαλάσσης.
Άρα η ναυτιλία, ενώ και οι άλλες βιομηχανίες δυστυχώς αναγκάστηκαν να κλείσουν τις αστροίσεις, να τις μειώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ναυτιλία εργαζόταν 24-24, 365 μέρες το χρόνο. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η ναυτιλία. Δεν αντιλαμβάνεται ούτε Χριστούγεννα, ούτε Ραμαζάνια, ούτε γιορτές. Οι μηχανές του πλοίου είναι η Νέα Υόρκη, λέμε εμείς, που δεν σταματούν ποτέ να εργάζεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιους λόγους η ναυτιλία είναι αντίθετη στη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων, μια που οι συζητήσεις για την πράσινη ανάπτυξη ολοένα και πληθαίνουν και γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό, αν θέλετε, τι σημαίνει αυτή η μετάβαση που επιχειρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ πιο φιλόδοξα από ότι στον υπόλοιπο χώρο. Αλλά ποιες είναι οι διαφωνίες τώρα με τα ναυτιλιακά? Να με επιτρέψετε, κύριε Κανάρη, να πω ότι δεν υπάρχει ένσταση. Η ναυτιλία είναι ίσως το πιο ασφαλές, το λιγότερο ρυπογόνο και το πιο φθηνό ακόμα και αυτές τις μέρες που έχει αύξηση τον ναύλο μέσω μεταφοράς παγκοσμίως σε σχέση με το όγκο μεταφοράς φορτίου που μεταφέρει. Η ναυτιλία, όχι τώρα τα τελευταία χρόνια που άρχισε η πράσινος μετασχηματισμός που ακούμε συχνά, ιδιαίτερα τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι είναι προς όφελος της ίδιας της βιομηχανίας. Αν αντιληφθούμε ότι η ναυτιλία είναι μια ακριβού κόστος βιομηχανία, ένα μέσο σκάφος μέσης ηλικίας, μέσου μεγέθους, μπορεί να κοστίζει από 20 εκατομμύρια δολάρια μέχρι 1 δισεκατομμύριο. Αν αντιληφθούμε ότι η μικρή Κυπρούλα εκπροσωπεί ένα στόλο 2.500 ποντοποραπλία, αντιλαμβάνεστε τους αριθμούς. Όμως, επανέρχομαι στο θέμα του πράσινου μετασχηματισμού. Η ναυτιλία είναι πρόθυμη και συνεχίζει τις προσπάθειες περαιτέρω μείωσης ακόμα και αυτού του μικρού, αν θέλετε, αποτυπώματος που δημιουργεί σε σχέση με άλλες βιομηχανίες μεταφοράς εμπορευμάτων και ατόμων. Και έχει μάλιστα προβεί και σε πρόταση στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την δημιουργία ενός ταμείου καταβολής από τους πλειοκτήτες 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μισό λεπτάκι. Η ναυτιλία είναι πολύ υπέρ της πράσινης μετασχηματισμού. Μάλιστα, εμείς λέμε δυστυχώς, μεταφράζω από τα αγγλικά, μπλε είναι το νέο πράσινο, λέμε εμείς. Blue is the new green. Διότι, όπως είχα αναφέρει ήδη, ότι είναι και για το ίδιο συμφέρον της βιομηχανίας, το μεγαλύτερο κόστος ενός πλειοκτήτη εκτός από τα καύσιμα, εκτός αν θέλετε από τα πληρώματα τους, είναι τα καύσιμα. Άρα η ναυτιλία είναι προς ιδίων όφελος και για το θέμα της περιβαλλοντικής σύνδεσης που έχει αναπτύξει διαχρονικά. Αλλά είναι και οικονομικό. Και για εμπορευτή, κάθε λιγότερο, όσο πιο λιγότερο ρυπογόνο είναι το πλοίο, τόσο πιο προσοδοφόρο θα είναι το αποτέλεσμα. Και εμείς είχαμε μπει και το λέμε συνεχώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές. Η επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για τη μηδενική παραγωγή ρήπων θα επιτευχθεί μόνο με δύο τρόπους. Με εναλλακτικά καύσιμα που δεν θα είναι ρυπογόνα και με μηχανές πλοίων που δεν θα παράγουν αυτά, που θα τα δέχονται κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στους χρονικούς στόχους που έχετε θέσει, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, το να πούμε εμείς δεσμευόμαστε είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ναι. Όταν θα έρθει η ώρα όμως που δεν θα υπάρχουν το τα διάφορα αποτέλεσμα καύσιμα να πάρει, η ναυτιλία δεν αγοράζεται από ένα σούπερ μάρκετ στην αγορά μας. Τα πλοία πρέπει να προμηθεύονται αυτά τα καύσιμα από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Και οι κατασκευές των μηχανών των πλοίων πρέπει να γίνουν στα πρώτα τα οποία να προβάλλουν. Σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε δεν είναι διαθέσιμα. Εμείς λέμε δώστε χρήματα, επενδύστε στο δώσ' ώστε όλες οι τεχνικές προσπάθειες να εντοπιστούν στο να δημιουργηθεί η εναλλακτική πηγή ενέργειας που να είναι μηδενικής ρήπανσης και το ίδιο με τα καύσιμα. Και μια τελευταία παρατηρήση. Η ναυτιλία είναι η πλέον ίσως διεθνοποιημένη βιομηχανία. Η επιβολή περιφερειακών μέτρων που θα δημιουργήσει δύο τάξεις μεταξύ παροχής της ίδιας υπηρεσίας δεν θα βοηθήσει. Δηλαδή μετά θα γίνονται, δεν θα μπορεί να εφαρμοστούν τα επίπεδα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην άλλη άκρη του κόσμου. Και θα υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός και δεν θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος, παραγωγή μηδενικών ρήπων. Αν εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, έχουμε βάλει και δέσμευση χρηματική, χωρίς να υπάρχει νομοθετική υποχρέωση, αν θέλετε, αλλά πρέπει η οποιαδήποτε απόφαση μέτρων που θα ληφθεί να είναι εφικτή και όχι μόνο νευταία. Η αντιμετώπιση της Ευρώπης έναντι αυτών των προτάσεων και των θέσεων της ναυτιλίας που ακούγονται ορθότατες, ποια είναι? Πιστεύω ότι επειδή το θέμα αυτό συζητάται εδώ και αρκετά χρόνια και θα είναι ίσως το πιο καυτό θέμα που είσαμε εδώ και 7-8 χρόνια, αν όχι και περισσότερο, έχει γίνει σιγά σιγά αντιληπτό ο βαθμός δυσκολίας στα πρακτικά προβλήματα που έχω αναφέρει.
Ήδη φυσικά υπάρχει και μεγάλη πολιτική πίεση που επέρχεται από τα μέσα ενημέρωσης για με σωστή ή μη ορθή προβολή των θέσεων ότι η ναυτιλία ρυπαίνει. Αυτό σας έχω πει ότι είναι η λιγότερη υπογόνος. Η ναυτιλία δεν θέλει να γίνει πράσινη. Το αντίθετο. Η ναυτιλία πιέζει στο να γίνει ακόμα πιο πράσινη. Είναι πράσινη. Ήταν. Τα green ships, τα πράσινα πλοία που λέμε εμείς, έχουν, αν δούμε και από την κυπριακή φορολογική νομοθεσία, έχουν και φορολογικά κίνητρα. Άρα, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι προς όφελος δικό μας κάθε μέτρο που γίνεται να έχει στόχον, τον στόχο αυτόν του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, τη μηδενική παραγωγή ρήπου. Άρα, είναι λάθος να λέμε ότι αντιδράει, ότι δεν θέλει. Καθόλου. Η ναυτιλία και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμια βάση είναι πολύ υπέρτα αυτή τη στιγμή για καθαρά πρωτίστως και περιβαλλοντικά θέματα συνειδήσεως και πρακτικής οικονομικού συμφέροντος. Αλλά η έρευνα θέλει χρόνο και χρήμα. Δυστυχώς οι πλειοκτήτες δεν είναι αυτοί που δημιουργούν τη ρύπαση. Είναι οι μεταφορείς των εμπορευμάτων. Η πίεση, όπως εξασκείται στους πλειοκτήτες, θα πρέπει να εξασκείται και στους κατασκευαστές των μηχανών και στους παραγωγούς των καυσίμων. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε. Και γι' αυτό είχαμε πει ότι γίνεται πρόταση για δέσμευση ενός πολύ μεγάλου ταμείου με την παράκληση, όπως και στα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε μεγάλων ποσοστών των χρημάτων αυτών να δοθεί στην έρευνα για να επισπευθεί η διαδικασία εντοπισμού αυτών των βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και της παραγωγής των αναγκαίων. Πώς στρέφεται το βλέμμα των ερευνητών, σε ποια κατεύθυνση, σε διάφορα είδη, αλλά από υδρογόνο. Διάφορα είδη, γίνονται πολλές μελέτες ταυτόχρονα, ακόμα και στις τάξεις της παγκόσμιας ναυτιλίας υπάρχει διαφορετική αντίληψη αναλόγως. Αλλά πιστεύω για τους τηλεθεατές μας. Εκείνο που θα ήθελα να κρατήσουν είναι ότι η ναυτιλία είναι ίσως το λιγότερο υπογόνος βιομηχανία στο δικό μας τον τομέα μεταφορών και υπάρχει μια πλήρης ειλικρινής δέσμευσης για την επίτευξη αυτών των που θα βοηθήσει όχι μόνο την ανθρωπότητα, αλλά και εμάς τους ιδίους να συνεχίσουμε να μπορούμε να παράγουμε και να μεταφέρουμε, να πάρουμε τις υπηρεσίες και να μεταφέρουμε αυτά όλα τα υλικά που χρειάζεται η ανθρωπότητα. Σας έχω πει τρεις μέρες να κλείσει ο Παγκόσμιος Στόλος, η νησί Φίλος θα παγώσει και άλλη μισή θα ξεραθεί. Είχαμε, φτάσαμε κοντά με πολλά παραδείγματα και είδαμε τις καταστάσεις. Το παράδειγμα του πλησίματος του Σουέζ από ένα σκάφος. Αν υπήρχε η αδυναμία στην διάνοιξη της διόρυγας, η ανάγκη μεταπίδησης μεταφοράς της πορείας των εμπορευμάτων θα ήταν και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες την τεράστια αύξηση στην παραγωγή υλικών που συνεπάγουν και η μεταφορά με αυξημένα κόστη. Αντιληφθείτε πώς θα ήταν αν υπήρχε αυτό ακόμα το πρόβλημα. Άρα η ναυτιλία είναι μια για μας επάναγκη βιομηχανία που χρειάζεται να λειτουργεί με παγκόσμια ρύθμιση για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός και να είναι προς όφελος και του καταναλωτή αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε ότι δεν θα μπορούν στην Ευρώπη να ισχύουν άλλοι νόμοι και κανόνες μπορούν και όρισε να επιβληθούν θεωρητικά, αλλά στην πράξη θα υπάρξει. Θα δημιουργήσει δύο εμπορικούς πολέμους. Αν να σας θυμίσω, παραδείγματος χάρη, την προσπάθεια επιβολής κάποιων τελών από την Αμερική επί Προέδρου Τραμπ εναντί της Κίνας. Φτάσαμε στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου. Αυτό θα είναι η αντίστοιχη, αν θέλετε, περίπτωση εάν η Ευρώπη επιβάλλει μονομερώς έναν επίπεδο σε θέματα πράσινου μετασχηματισμού και η Ασία, που είναι, αν θέλετε, ο μεγαλύτερος αιμοδότης εμπορίου των κόσμων, είναι με διαφορετικά επίπεδα. Στα του οίκου μας τώρα, τι συνεισφορά έχει η ναυτιλία στο ΑΕΠ? Ωραία. Η ναυτιλία, με στοιχεία που είναι διαθέσιμα, εδώ και αρκετά χρόνια έχει σταθεροποιηθεί έναν ποσοστό 7% του ΑΕΠ, που μεταφράζεται περίπου σε 1,2 δις το χρόνο. Εκείνο που έχει σημασία για μας να μεταφέρεται σωστά είναι ότι αυτή η επένδυση που έρχεται είναι, μάλλον η ναυτιλία είναι το μακροβιότερο είδος άμεσης ξένης επένδυσης, διότι όλα τα έσοδα του ναυτιλία έρχονται από το εξωτερικό στην Κύπρο. Και είναι μια βιομηχανία, η οποία δεν έχει καμία κρατική επιδότηση από πλευράς δημιουργίας υποδομών. Δεν χρειάζεται να χτίσουμε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, κάτι γενικό. Είναι αυτολειτουργήσιμη. Και με τη δημιουργία της πολύ καλής ενέργειας της δικής μας, αν θέλετε, ναυτιλιακής διοίκησης με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αυτό έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Να αναφέρω κάποιους αριθμούς, να επαναλάβω κάποιους αριθμούς που λέγονται συχνά. Ο ευρύτερος τομέας της ναυτιλίας απασχολεί ως 9.000 υπαλλήλους στη ξηρά. Πέραν του ίμιση, εκ των οποίων είναι Κύπροι, τριτοβάθμιας, τεταρτοβάθμιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής καταρτήσεως. Και με πολύ καλούς όρους εργοδότησης, όπως είχαμε αναφέρει και στην αρχή της εκπομπής. Είναι καλοπληρωμένα επαγγέλματα. Και δημοφιλή. Βεβαίως. Να σας κάνω μια αναφορά σε θέματα που επίδειξε ότι υπάρχει κάποια άγνοια. Όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ στην ναυτιλία, επί αρχαιοντάτων χρόνων,
η Ελλάδα πρόσφερε σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης στις ναυτικές σχολές της Ελλάδος 20 θέσεις για θέματα δωρεάν φίτησης στις ναυτικές σχολές, είτε για πλοιάρχους είτε για μηχανικούς. Τότε υπήρχε κάποια κοινωνική, αν θέλετε, αντίδραση και ούτε τις 20 θέσεις δεν πληρώναν. Τώρα που στην Κύπρο έχουμε και δύο, αν θέλετε, ναυτικές σχολές που υπάρχουν στην Κύπρο και με τις 40 θέσεις που δίνει η κυβέρνηση Ελλάδος, υπάρχουν λίστες αναμονής. Σε όλα τα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Κύπρο τώρα υπάρχουν σπουδές τόσο σε θέματα πρακτικής αλλά ιδιαίτερα θεωρητικής μόρφωσης. Mm-hmm. Η ναυτιλία θεωρείται ένα από τα πιο πρόσωπα. Γιατί? Διότι και εμείς, εδώ και 30 τόσα χρόνια, έχουμε εντάξει στα πλαίσια δραστηριών μας και έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που προσεγγίζει από τα θέματα μέσης εκπαίδευσης, ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά ακόμα και δημοτικής εκπαίδευσης. Να σας δώσω έναν απλό παράδειγμα. No. Πριν αρκετά χρόνια, το κοινοβούλιο μας δημιούργησε αυτή την ιδέα που ονομάζεται υιοθεσία πλοίου. Είναι ένα πρόγραμμα. Πολύ καλή ιδέα. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μία τάξη ενός δημοτικού σχολείου υιοθετεί ένα πλοίο, δηλαδή τι. Η εταιρεία μέλος μας προσφέρει το πλοίο μέσω διαδικτυακής διασύνδεσης επί ετησίας βάσεως. Επικοινωνούν καθημερινά ή όποτε είναι δυνατόν με τον πλοίαρχο, με το πληρώμα. Παρακολουθούν στις οθόνες που πηγαίνει το πλοίο, τι φορτώνει, τι ξεφορτώνει και σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά. Αυτό το πρόγραμμα, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού με δική μας πρόσκληση, τον πήραμε σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λέμεσο μαζί με την Επίτροπο Μεταφορών τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έβγαζα selfies μαζί με τα μαθητάκια της. Τόση χαρά κάνανε. Και μετά, όταν πήγε πίσω στο Λονδίνο, υιοθετήθηκε σαν σύστημα καλής πρακτικής επί παγκόσμιας βάσης. Μιλούμε για τη δημοτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Στην μέση εκπαίδευση, οι συναδέλφοι, οι δικοί μου, οργώνουν όλα τα σχολεία από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο, σε όλες τις εκθέσεις καριέρας. Στα πανεπιστήμια συμμετέχουμε με παρουσιάσεις, ώστε σιγά σιγά, και χαίρομαι να το λέω και να περηφανέμαι ότι, παραδείγματος χάρη, ο βοηθός Γενικός Διεθνής του Οργανισμού είναι ο πρέσβης της Κύπρου στον Διεθνή Ναυτικό Οργανισμό για θέματα προώθησης ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Άρα αυτή η συνεχής αναγνώριση, το κομμάτι της εκπαίδευσης, και μετά που μεταπηδούμε στο θέμα γαλάζιας ανάπτυξης, προσπαθούμε να ευρύνουμε τον τομέα μας, ώστε να καλύψει και άλλους τομείς. Είναι μια συνεχής προσπάθεια που είναι από τον ιδιωτικό τομέα, σε πλήρη συνεργασία φυσικά με το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας. Στην αρχή είπα ότι μπορεί να μην νιώθουμε ιδιαίτερα νησιώτες, αν και ζούμε σε νησί. Βεβαίως, τώρα όσο συζητάμε, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι αλλιώς είναι άλλη αίσθηση στη Λεμεσό, άλλη αίσθηση έχουν οι Λευκοσιάτες. Ίσως η δική μου αίσθηση πηγάζει και από το. Και από η ναυτιλία είναι πανκύπριας βάσεως. Ναι. Όντως, η μερίδα του Λέοντος των Ναυφλαγόντεριων είναι στην Λεμεσό. Μέχρι την επιστροφή στην Αμόχωστο, φυσικά. Αλλά υπάρχουν και σε άλλες πόλεις. Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία που ραγδαίως αναπτύσσεται τα τελευταία 20 ετία με ρυθμούς ανάπτυξης, σταθερής ανάπτυξης, διότι αν δούμε και διαχρονικά τις δύσκολες οικονομικές περιόδους που περάσαμε, ακόμα και στην περίοδο του κουρέματος, από τις, αν θέλετε, ένα αριθμό εταιριών που είχαν υποστεί κουρέματα, καμία από αυτές δεν είχε φύγει από την Κύπρο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε, πόσο μας έπληξε αυτό. Okay. Επειδή ένας από τους βασικούς σταθμούς που αναφέραμε προηγουμένως. Και δεν φύγανε, μου λέτε. Όχι μόνο δεν φύγανε, αναπτύξαν και δραστηριότητες περισσότερο. Ήταν, αν θέλετε, η έγκριση του εξειδικευμένου ναυτιλιακού φορολογικού μας συστήματος τόσο το 2010 και μετά το 2019. Για 10 χρόνια είναι η ανανέωση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη επιβεβαίωσης και διασφάλισης της φορολογικής υποχρέωσης, διότι οι εταιρείες μέλη μας δεν είναι φοροφυγάδες, το αντίθετο. Θέλουν να ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κράτους, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται με σωστόν τρόπο, προσεκτικά, για να αποφεύγουν οποιασδήποτε φουρτούνες της ναυλαγοράς που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν, όταν εγκρίθηκε το δικό μας σύστημα, όταν ήρθε η κρίση της Τρόικας που επηρεάσε, η ναυτιλία είχε δικό της εγκριμένο φορολογικό σύστημα, δεν επηρεάστηκε σε αυτόν τον τομέα. Επηρεάστηκαν όσοι είχαν καταθέσεις στις δύο τράπεζες. Ακόμα και εκεί όμως, με αγαστή συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Οικονομικών της Κεντρικής Τράπεζας και της Τρόικας, εμείς καταφέραμε να αποπαγωποιήσουμε σημαντικών αριθμών από τις καταθέσεις με νομότυπο τρόπο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δείξουμε ότι στα δύσκολα. Αυτοί που γνωρίζουν τα θέματα τους καλά και έχουν μια καλή συνεργασία σε βάση αξιοπιστίας και επιχειρημάτων μπορούν να διατηρήσουν. Εμείς είχαμε μια εταιρεία, μπορώ να το πω πλέον και δημόσια, με 25 εκατομμύρια κούρεμα. Αυτή η εταιρεία όχι μόνο δεν είχε φύγει,
στα επόμενα χρόνια ανάπτυξη είναι οι περισσότεροι δραστηριότητες στην Κύπρο. Γιατί? Διότι θεώρησαν ότι το υπόλοιπο πακέτο των υπηρεσιών που υπάρχει από την Κύπρο είναι ακόμα ανταγωνιστικό, αξιόπιστο και αφού δεν επηρεάστηκε το φορολογικό σύστημα, γιατί είχαμε κάνει σωστά την κατοίκον μας εργασία για 10 χρόνια στη διαπραγμάτευση μας, αποδείχτηκε περίπτωση ότι ήταν η ασπίδα προστασίας της ορδές της Τρόικας, αν μου επιτρέπετε ο όρος αυτός. Σας επιτρέπουμε απόλυτα. Πόσο σημαντικό είναι το, προφανώς πάρα πολύ θα μου απαντήσετε, αλλά οφείλω να ρωτήσω, το σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε και με το πλάνο της στρατηγικής, με το όραμα. Αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη για να μεγαλώσουμε ακόμη παραπάνω. Σας έχω πει ότι η βιομηχανία, λόγω του ψηλού κόστους αγοράς και διατήρησης των πλοίων, γιατί είναι πολύ, πολύ έξοδη η διατήρηση. Τα βασικά έξοδα μιας εταιρείας είναι πρωτίστως, επαναλαμβάνω, του ανθρώπινου προσωπικού που θεωρείται η ραχοκοκαλιά μας και σε αυτόν επενδύουμε και σε θέματα εκπαίδευσης, προστασίας, όλα αυτά που κάναμε με τον κορονοϊό που θέλαμε να τους φέρουμε, γιατί ήταν απάνθρωπο να μένουν εγκλωβισμένοι στα πλοία για ένα χρόνο. Είναι το ανθρώπινο κόστος, τα καύσιμα και μετά όλα τα άλλα λειτουργικά έξοδα. Για να μπορεί λοιπόν μια εταιρεία σε έναν παγκόσμιο ανταγωνιστικό χώρο να διαπρέπει με κάποια σχετική ασφάλεια, θα πρέπει να έχει κάποιες σταθερές παραμέτρους. Η πρώτη σταθερή παράμετρος είναι τα λειτουργικά της έξοδα στη χώρα που δραστηριοποιείται. Και εδώ είναι το φορολογικό της σύστημα. Άρα, από τους πιο βασικούς σταθμούς και από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Κυπριακής Ναυτιλίας ήταν τόσο η ένταξη της Κύπρου σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει μια, αν θέλετε, ασφάλεια στον επενδυτή ιδιοκτήτη ενός πλοίου, αλλά και ιδιαίτερα στο κομμάτι της εγκριμένης φορολογικής πολιτικής. Και αυτό έχει επιτευχθεί, όπως σας είχα πει, και το 10 και το 19. Και άρα έχουμε περίπου ακόμα 9, περίπου 29, 30, για να ανανεωθεί. Άρα αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και είχε δώσει έναν βαθμό σιγουριάς στις εν Κύπρο ευρισκόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, εξού και ο λόγος που καμία από τις εταιρείες μέλη μας δεν είχε εγκαταλείψει την Κύπρο στα δύσκολα. Και ήταν αυτό που λέμε ότι τραβάμε κουμπί στα δύσκολα. Ενώ η ναυτιλία παλαιότερα θεωρείται μια, αν θέλετε, απρόβλεπτη βιομηχανία λόγω των ναυλαγορών που είναι παγκόσμια. Στην Κύπρο, λόγω των σταθερών, αν θέλετε, αυτών πολιτικών, τόσο στήριξης από τις κρατικές αρχές, και χαίρομαι να πω ότι, για να πάμε, αν θέλετε, και στο κομμάτι της στρατηγικής που αναφέρεται, η έγκριση της σύστασης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και ο όρος Υφυπουργείο για μας είναι λίγο παραπλανητικός, είναι Υπουργείο και μάλιστα μονοθεματικό. Είναι. Και για μας είναι από τις καλύτερες αποφάσεις, όχι μόνο για τη σύσταση, αλλά για την ομόφωνη στήριξη. Όταν περνούσε το νομοσχέδιο στη Βουλή, μπορώ να σας πω ότι οι συναδέλφοι μας, ανταγωνιστές μας στο εξωτερικό, που δεν έχουν αυτή την εξειδικευμένη ναυτιλιακή υποδομή, ώστε να υπάρχει η άμεση ανταπόκριση, ότι η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία που δεν κοιμάται ποτέ, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ανάγκη επικοινωνίας με την κρατική αρχή. 24 ώρες. Άρα, αν υπάρχει ένα εξειδικευμένο που έχει και την πολιτική, αν θέλετε, καθοδήγηση και την τεχνογνωσία στο Υφυπουργείο που υπάρχει, πολύ καλοί συναδέλφοι, πολύ καλοί συνεργάτες. Εμείς το λέμε το Υπουργείο μας και είμαστε ιδιώτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζούμε. Είναι μια συνεργασία και ό,τι έχει επιτύχει η Κυπριακή Ναυτιλία όλα αυτά τα χρόνια είναι εκεί που υπήρχε ένα γαστή συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς. Το σλόγγαν το δικό μας πάντα είναι «Μαζί μπορούμε καλύτερα». Άρα, μετά το υιοθέτησε η Ευρώπη για θέματα πανδημίας. Εμείς το λέμε για πολλά χρόνια τώρα. Εγώ θα συμπλήρωνα ότι στο θέμα σχεδιασμού η ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας έδωσε ακόμα ένα βαθμό σιγουριάς ότι υπάρχει το αρμόδιο κυβερνητικό σώμα που θα ανταποκρίνεται. Διότι όταν έχεις μια ιδιωτική βιομηχανία που είναι πολύ ψηλά, σας έχω αναφέρει για τις επιτυχίες, για το στόλο, για την πλοιοδιαχείριση. Όταν έχεις 200 περίπου ναυτιλιακές και ναυτιλιακές συναφείς εταιρείες στη χώρα σου, εξυπακούει ότι η ανταπόκριση από πλευράς παροχής υπηρεσιών από το κράτος θα πρέπει να είναι εφάμιλη. Και αυτό σταδιακά. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει πολύ καλή πρόοδο, αλλά πρέπει εμείς, εγώ τουλάχιστον πληρώνομαι, να είμαι πάντοτε ανικανοποιητός και να σπρώχνουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να βελτιώνονται ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες που παρέχουν προς τους υφιστάμενους πελάτες. Τι θα θέλαμε δηλαδή ως το επόμενο βήμα? Ο νέος υπουργός, ο φίλος ο Βασίλης Δημητριάδης, πρόσφατα εγκαινίασε με την πλήρη στήριξη τη δική μας την μακρόχρονη στρατηγική του Sea Change 2030. Την οποία τη τρισμοποιεί, που είναι ένα πρόγραμμα δράσεων που καλύπτει το ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Παράλληλα με αυτό, πρωτίστως θα το στηρίξουμε
Υπάρχουν και διάφορα λειτουργικά θέματα τα οποία αφορούν άλλα υπουργεία στην Κύπρο. Άρα γιατί... θέλουμε αυτό το one stop, μάλιστα, που λέμε. Η μονοθελητική εξυπηρέτηση που χρειάζεται μια βιομηχανία, επαναλαμβάνω. Σας θυμίζω το παράδειγμα της Λιβερίας, που είναι μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση και θεωρείται από τα καλύτερα ενεργεία στον κόσμο, με μια ευρωπαϊκή χώρα σύγχρονη, μοντέρνα, με εγκριμένο φλογικό σύστημα, με δικό του ναυτιλιακή υποδομή, με όλα τα καλά του Θεού, δηλαδή με ναυτιλιακή φυσική παρουσία στην Κύπρο, με εξαιρετικές υπηρεσίες από νομικούς, οικονομικούς, φλογικούς συμβούλους. Είναι αδύνατο να μην ζητάμε περισσότερα και καλύτερα. Όχι, εγώ το λέω ότι εκείνο που θέλουμε είναι ότι υπάρχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα που καθυστερούν την περαιτέρω ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μια εταιρεία που θέλει να φέρει περισσότερους υπαλλήλους με τεχνική κατάσταση που ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους προσφέρουμε από Κύπριους αυτόχθονες κάτοικους, δεν ζητούμε προμηθευτική μεταχείριση. Απλώς ζητούμε να είναι μια γρήγορη εξυπηρέτηση, ώστε να μην καθυστερούν τα σχέδια των εταιρεών αυτών και να πούν: α, η Κύπρος μας δυσκολεύει, να πάμε κάπου αλλού. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν θα φύγουν οι εταιρείες μας γιατί θα καθυστερεί να βγει μια άδεια εισόδου κάποιου υπαλλήλου μας. Αλλά όταν ξέρουμε ότι μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει μια ανάπτυξη που θέλει 30-40 υπαλλήλους να έρθουν άμεσα γιατί έχουν πάρει έναν αριθμό πλοίων που πρέπει να τα διαχειριστούν, πρέπει και η αντίδραση του κράτους να είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όπως κάνει η Σιγκαπούρη, παραδείγματος χάρη. Η Σιγκαπούρη έχει μια πολιτική που πηγαίνει το κράτος και λέει στον πλειοκτή: τι θέλεις να σου κάνω για να αναπτυχθείς περισσότερο. Μάλιστα. Δεν το λέμε με τη μορφή. Δεν είναι κακό να ζηλεύουμε σε εισαγωγικά τα καλύτερα. Να βρίσκουμε καλύτερο, ναι, να συγκρίνουμε, ώστε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Επαναλαμβάνω, η ναυτιλία έχει κάνει άλματα πρόοδου. Τα πλήρη εύσημα μας στους συνεργάτες του κράτους, του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών Εργασίας, όλοι αυτοί οι συνεργάτες, γιατί για μας είναι συνεργάτες. Εγώ είχα την προσωπική εμπειρία, κυρία Κανάρη, να ήμουν παρόν στο κλείσιμο του κεφαλαίου της εντάξεως της ναυτιλίας. Μαζί με εμένα τότε ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Ναυτιλίας και ο Διευθυντής του Φόρου Εισοδήματος. Και η δική μου, αν θέλετε, θα μείνει η απάνταση στην μνήμη μου, όταν κλείσαμε τις διαπραγματεύσεις, γυρνάει ο κοινοτικός εκπρόσωπος και μας λέει στο κύμα διεύρυνσης των 10 τότε χωρών, υπό ένταξη, είστε η μόνη χώρα που έχουμε δει να έρχονται μαζί ο δημόσιος τομέας, δηλαδή ο φοροσυλλέχτης που ήταν ο έφορος Φόρου Εισοδήματος, το τμήμα που αρμόζεται και ο ιδιωτικός τομέας και να εργάζεστε μαζί σαν μια ομάδα. Για μένα προσωπικά ήταν η καλύτερη αναγνώριση που πρατήχομαι από τα πιο ψηλά επίπεδα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού τότε. Άρα με αυτόν τον στόχο πρέπει να κινούμαστε, με αυτόν τον στόχο κινούμαστε εμείς φυσικά, παραλαμβάνω. Εγώ πληρώνω να είμαι... Βγάζετε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε και καλύτερα με τη μορφή, να θέλετε ότι η στρατηγική που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός είναι σε πολύ σωστή πορεία. Οι ενίσχυσεις που χρειάζεται είναι και από άλλες, αν θέλετε, κρατικές υπηρεσίες, ώστε αυτό είναι το έξτρα κομμάτι πίεσης με τους ανταγωνιστές. Γιατί και οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ καλά ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα της ναυτιλίας. Και μερικές χώρες έχουν και αυτές πολύ καλές ναυτιλιακές διοικήσεις. Και άλλες χώρες έχουν φυσική παρουσία. Άρα δεν έχουν εμπάρκο αυτοί. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε ακόμα ένα στάδιο πιο μπροστά. Ώστε το μειονέκτημά μας να χαθεί, αν θέλετε, ανάμεσα μειωθεί, στα πολλά πλεονεκτήματα. Να μειωθεί η αρνητική επίδραση που έχει αυτή το τουρκικό εμπάρκο. Άρα εκείνο που εμείς ζητάμε είναι πολύ απλά η επίσπευση, η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, διότι εμείς λέμε ότι είναι the after sales. Δηλαδή, τους έχουμε φέρει στην Κύπρο. Είναι ένα αυτό, το να τους κρατήσεις. Και αυτό το αποδείξαμε πόσο υπάρχει, αν θέλετε, η πίστη και η προσήλωση στην Κύπρο και στη σημαία και στη φυσική παρουσία στις δύσκολες εποχές. Και το 2013 και το 2016 και το 2019 και το 2021. Είναι εδώ, δεν έχουν φύγει ποτέ. Άρα, πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα είναι με αυτές τις λίγες ακόμα, αν θέλετε, λειτουργικά πλέον που μπορούν να επιληθούν. Και είμαστε στη διαδικασία συζητήσεων και επιλύσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι έχεις έναν κλάδο που στηρίζεται από όλα τα κόμματα είναι τόσο ζηλευτός στους ανταγωνιστές μας. Γιατί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας τα τελευταία τουλάχιστον δύο φορές, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, εγκρίνεται από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι πολύ καλό πολιτικό μήνυμα. Και ήταν μέσα στις απορίες μου, κύριε Καζάκο, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν είναι σωστό ή λάθος να ρωτήσω στον πολιτικό πόλεμο η ναυτιλία πώς θα βγάζει πέρα με τις φουρτούνες, αλλά μου απαντήσατε. Με κίνδυνο περί αυτολογίας και εγωκεντρισμού θα έλεγα το εξής. Στην προσπάθεια της δημιουργίας της αναβάθμισης, αν θέλετε, της ναυτιλιακής υποδομής, χωρίς να λέω ότι ήταν υποβαθμισμένη, αλλά όταν έχεις ένα τμήμα, το οποίο μας διατρεύει και στη Λέμεσο, από τα 9 κυβερνητικά τμήματα του τότε Υπουργείου Μεταφράσεων, ήταν αδύνατο και ήταν και ανθρωπίνως άδικο για τους εκάστοτε πολιτικούς προϊσταμένους, είτε υπουργούς είτε γενικούς διευθυντές, με τους οποίους είχαμε εξαίρετες σχέσεις. Αλλά όταν έχουν να διαχειρίζονται 9 διαφορετικά, πολύ διαφορετικά τμήματα, δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεσαι άμεσα στο βαθμό που χρειαζόταν μια ναυτιλία που δεν κοιμάται ποτέ. Και με αυτήν την κίνηση που έγινε,
Χαίρομαι να πω ότι ίσως και εμείς συμβάλαμε στο να πείσουμε όλη την πολιτική ηγεσία ότι το θέμα ναυτιλίας είναι θέμα εθνικής οικονομίας. Ακριβώς. Είναι εκτός πολιτικού σχηματισμού και χαίρομαι. Και πρέπει να βγαίνει εκτός κομματικών. Και χαίρομαι κομματικών. Και το δηλώνω ευθαστώς ότι τη χάνει στήριξης ανεξαρτήτως πολιτικού χρωματισμού που κυβερνά τη χώρα μας. Και γι' αυτόν τον λόγο η ναυτιλία συνεχίζει να προχωρά απρόσκοπτα προς τα μπροστά. Mm-hmm. Εκτός από τη γραφειοκρατία, ψηφιακός μετασχηματισμός θα μπορούσε να ενισχύσει όλο αυτό το κομμάτι που λέτε για το είναι μέσα στις ενέργειες στις 35 τόσες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό της στρατηγικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ήταν ένα από τα ανέκαθεν μόνιμα αιτήματα δικά μας. Η πανδημία έχει επισπεύσει την ψηφιακή. Χαιρόμαστε και αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πόσο σωστά λειτουργικά είναι οι θεσμοί των εξειδικευμένων διοικήσεων. Είτε είναι Υπουργείο Ναυτιλίας, είτε είναι Υπουργείο Καινοτομίας, είτε είναι Υπουργείο Κοινωνικών Παροχών, Τουρισμού. Όλα αυτές οι υπηρεσίες που χρειάζονται στους βασικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης, που μπορούν να τραβούν κοπή όταν οι άλλοι συναδέλφοι μας έχουν δυσκολίες, είναι αυτά που χρειάζεται στήριξη. Και θεωρώ ότι στα πλαίσια λοιπόν μιας σύγχρονης ναυτιλίας, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί με θέματα ψηφιοποίησης. Mm-hmm. Οπωσδήποτε η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους προς την ναυτιλία είναι έναν επάναγκες που είναι στην καλή πορεία, αλλά χρειάζεται ακόμα πιο γρήγορη επίσπευση για να μπορούμε να λέμε και εμείς ότι και εμείς μπορούμε να λειτουργούμε 365 μέρες το χρόνο με 24 εξυπηρέτηση. Και έρχεται και εργαλεία στα χέρια σας. Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω, το Brexit μας έχει βοηθήσει καθόλου? Τι μας έχει δυσκολέψει? Το Brexit σίγουρα δεν μας έχει δυσκολέψει στο κομμάτι της ναυτιλίας, διότι υπάρχει αυτή η υποδομή που ήταν, αν θέλετε, πολύ στέρεα. Μας έχει δώσει ευκαιρίες προσέλκυσης αριθμών εταιριών, ίσως στο ναυτιλιακά συναφή τομέα. Και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν μας έχει ζημιώσει όπως σε κάποιες άλλες χώρες. Σε εμάς, στην ναυτιλία, μπορώ να πω ότι ήταν θετική η εξέλιξη, αν και εμάς μας βρίσκει. Όχι αρνητικούς, γιατί η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν βοηθάει στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ναυτιλία. Και η Αγγλία ανέκαθεν ήταν μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά αυτή την συζήτηση, κύριε Καζάκο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, για την μεταφορά των γνώσεων προς εμάς και τους φίλους τηλεθέτες. Σε αυτόν τον τεράστιο χώρο της ναυτιλίας, ένα δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Θα ήθελα πρωτίστως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία της προβολής, αν θες, ναυτιλίας. Θα ήθελα να κλείσω με έναν, αφού είναι και η αρχή του έτους, και συμπέπτει με έναν πολύ ευτυχές γεγονός για μας στην ναυτιλία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το αναφέρω εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Η Κύπρος μας, από την 1η-1η του 2022, για πρώτη φορά τουλάχιστον στη δική μας ναυτιλιακή ιστορία, θα έχει ταυτόχρονα την Προεδρία της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών με τον αμέσως προηγούμενο μας πρόεδρο και συνάμα την πρώτη αντιπροεδρία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Μητερίου. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος, η Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, θα είναι στο πηδάλιο της χάραξης ευρωπαϊκής και διεθνούς πλοιοκτητικής πολιτικής. Όλες αυτά τα θέματα που συζητήσαμε, ο πράσινος σχηματισμός, η ψηφιοποίηση, η πειρατεία, όλα αυτά τα προβλήματα μας αφορούν εμάς. Τουλάχιστον η Κύπρος είχε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο, αλλά είναι διαφορετικό. Και αυτό πρέπει να τονιστεί, είναι με αναγνώριση των υπολείπων ανταγωνιστών. Είναι με εκλογές, ομόφωνες εκλογές. Άρα για μας. Με την αξία δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της υποδομής που χτίστηκε εντός χρόνια στην Κύπρο έρχεται τουλάχιστον στο κομμάτι της ευρωπαϊκής και διεθνούς πλειοκτητικής κοινότητας. Ίσως τις πιο δύσκολες περιόδους που περνάει η ναυτιλία τώρα αυτά τα χρόνια και είναι και μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μας που θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων μας να αποδείξουμε ότι όχι μόνο έχουμε την υποδομή αλλά και στα δύσκολα μπορούμε να συνεχίσουμε να τραβούμε κρουπή και για την Κυπριακή ναυτιλία και για την Ευρωπαϊκή και για την Παγκόσμια. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η συζήτησή μας ήταν μόνο η αρχή με ένα τομέα που εξελίσσεται, δεν κοιμάται. Και έχει πολλά να προσφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καζάκο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι το επόμενό μας ραντεβού, να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια σας.